Έχουμε κλείσει ραντεβού ήδη για αύριο. Αύριο να μάθουμε και τα αποτελέσματα. Τον κύριο Παρασκευόπουλο. Λοιπόν, εδώ μαζί μας ο κύριος Γιώργος Κότσιρας, είναι υφυπουργός δικαιοσύνης. Καλησπέρα σας. Βουλευτής στο υπόλοιπο Αττικής. Στη Δυτική Αττική. Στη Δυτική Αττική. Στη Δυτική Αττική, γιατί πρέπει να τα λέμε τώρα. Ο κύριος Βασίλης Κόκαλης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Λάρισα. Κλασικά. Λάρισα. Και ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης, ο επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, βουλευτής Ηλίας. Σωστά. Και μια και αναρωτηθήκατε πριν για το χρώμα του παπουτσιού, ξέρετε πολύ καλά το ΠΑΣΟΚ είναι παντού. Γιατί είναι κίνημα λαού. Το θυμάστε αυτό. Το θυμάστε αυτό. Ακυρώθηκε. Δεν ήταν για καλό. Ο άλλος φορούσε πράσινο, δηλαδή πέρασε τεντόγλου. Εντάξει, δεν μπορούμε να έχουμε πάντα επιτυχίες στη ζωή. Έχουμε και επιτυχίες. Κύριε Κότσιρα, τι γίνεται, μοιράζεται λεφτά? Δεν υπάρχει κανένα παραπονό. Δηλαδή, όλοι κάτι έχουν πάρει τώρα. Κοιτάξτε, κύριε Κούτρα, η κυβέρνηση δείχνει εμπράκτος ότι η συνετή διαχείριση που έχει γίνει όλα αυτά τα 4 χρόνια διακυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη, η ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού, η ανάπτυξη που έχει έρθει στη χώρα παρά τις πολλές δυσκολίες που βιώσαμε τα τελευταία 2,5 χρόνια, έχουν ως αποτέλεσμα ό,τι δημιούργημα υπάρχει από αυτή την συνετή διαχείριση να γυρίζει την κοινωνία. Και όταν υπάρχει ανάγκη για βοήθεια κοινωνικών στρωμάτων, τα οποία πράγματι επλήγησαν και χρειάζονται μια περαιτέρω ενίσχυση, αυτό πράττει. Σήμερα έγιναν ανακοινώσεις, όπως είδατε, και για το θέμα των συντάξεων, του έκτατου βοηθήματος για τους συνταξιούχους που δεν είδανε αυξήσεις από 1η-1η 2023. Για το δημόσιο, για τους αγρότες. Υπήρξε η πολύ σημαντική αναβίωση των δόσεων, το η οποία αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα λύσει και θα βοηθήσει ένα πολύ μεγάλο εύρος της κοινωνίας. Υπήρξε το θέμα των αγροτών και όλα αυτά έρχονται σε συνέχεια μιας πολύ μεγάλης προσπάθειας που έγινε και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, το υπενθυμίζω, που έπεσαν πάρα πολλά χρήματα στην αγορά προκειμένου να στηριχθεί από την πολύ μεγάλη δυσκολία, και δείχνει η κυβέρνηση ότι έχει τα αυτιά της ανοιχτά, κάνει μια συνετή διαχείριση, έχει αποτελέσματα και κυρίως οδηγούμαστε σε κάτι πολύ απλό, επειδή σε λίγο καιρό θα έχουμε εκλογές. Ο κόσμος θα έχει να αποφασίσει. Επειδή έχουμε εκλογές, είναι προεκλογικά. Θα έχει να κρίνει δύο συγκεκριμένες θητείες, κύριε Κούτρα και κύριε Τζούνο. Το 15-19, Τσίπρας, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, κλειστές τράπεζες, τρίτο μνημόνιο, αφέμαξη της μεσαίας τάξης. 19-23, Κυριάκος Μητσοτάκης, Νέα Δημοκρατία. Παράδεισος. Διαχείριση κρίσεων, δύσκολων περιόδων για την ελληνική κοινωνία, στήριξη όμως της κοινωνίας, συνετή διαχείριση, μεταρρυθμιστικό έργο, ανάπτυξη της χώρας, μείωση φορολογίας, αύξηση των συντάξεων μετά από πολλά χρόνια, ενίσχυση των ευάλωτων συμπολιτών μας. Μάλιστα. Και νομίζω ότι πλέον τα διλήμματα και τα δικαιώματα είναι πάρα πολύ σαφή. Αλλά δείχνουμε καθημερινά ότι είμαστε κοντά στον πολίτη που έχει ανάγκη. Κύριε Κόκαλη. Τέλεια τα πράγματα δηλαδή. Αλλά τέλεια δεν είναι τα πράγματα. Τέλεια. Αλλά, τα πράγματα μπορεί να μην είναι παράδεισος, ούτε τέλεια τα πράγματα, αλλά σας έχει αφαιρέσει. Δηλαδή το μόνο που λέτε τώρα αντιπολίτευση, θα δώσω παραπάνω. Δεν έχετε πει τίποτα άλλο. Όχι. Προτείνουμε. Για πείτε. Είναι ευνοϊκή αυτή η ρύθμιση των δόσεων? Δεν είναι. Όχι. Των 120 δόσεων. Γιατί περιλαμβάνει οφειλές μέχρι και τέλος του 18. Ναι. Οι περισσότερες οφειλές είναι από το 2020 και μετά. Είναι ευνοϊκή η ρύθμιση των 36 δόσεων. Περιλαμβάνει οφειλές που δημιουργήθηκαν από το 2021 έως το 2023. Κύριε Κούτρα, είναι ευνοϊκές, τα πάρουμε ένα-ένα. Είναι ευνοϊκές οι ρυθμίσεις για τα δάνεια και για τους πληστηριασμούς? Όχι, λέω εγώ. Όχι. Μάλιστα. Άρα να συμφωνήσουμε. Να το εξετάσουμε τέλος πάντων. Να το εξετάσουμε. Ναι. Τότε γιατί πανηγυρίζει η κυβέρνηση? Είναι ευνοϊκές οι αυξήσεις της συντάξης? Είναι συντάξεις, δηλαδή 3,5 χρόνια. Όχι, δηλαδή. Ακούστε, 3,5 χρόνια. Δεν συμφωνεί. Όχι, όχι. Κύριε Τζονό, 3,5 χρόνια θα μπορούσε να κάνει κάτι πολύ πιο ουσιαστικό η κυβέρνηση. Ποιο? Τη 13η σύνταξη, την οποία την κατήργησε. Ήταν αναδρομικά. Και στα 3,5-4 χρόνια, όχι απλά δεν έκανε τα ουσιώδη, έρχεται τώρα για να δώσει αυτό το επίδομα των 250 ευρώ. Και εσείς το λέτε ικανοποιητικό για τους συνταξιούχους? Όχι, δηλαδή στο παραπέντε. Εσείς αν ήσασταν στη Βουλή, γιατί δεν ψηφίζετε κιόλας? Εμείς θα το ψηφίζατε τι ή όχι? Λέμε. Θα το ψηφίζατε ή όχι? Ακούστε, εμείς τι λέμε? Κύριε Κόκαλη. Τη 13η σύνταξη, κύριε Κούτρα. Ότι πριν τις εκλογές του 19, ο κύριος Τσίπρας είχε δώσει, και πολύ καλά κάνατε, τη 13η σύνταξη. Ως μόνιμο μέτρο. Ναι, τη 13η σύνταξη το Μάιο που ήταν για τα Χριστούγεννα. Ναι, ως μόνιμο μέτρο. Συμφωνώ, άλλο λέω. Όχι, τώρα. Άλλο λέω. Αλλά είναι πολύ σημαντικό. Άλλο θέλω να πω, ότι προεκλογικά όλοι κάτι δίνεται.
Είτε έτσι είτε αλλιώς. Κύριε Κούτρα. Ναι, μόνο που υπάρχει μια διαφορά, κύριε Κούτρα. Εμείς στηρίξαμε την ελληνική κοινωνία όλη την τετραετία σε δύσκολες συνθήκες. Υπάρχει τεράστια διαφορά. Ενώ ο κύριος Τσίπρας είχε κλείσει τις τράπεζες. Θα το ψηφίσετε αυτό. Ήταν 60 ευρώ. Όταν αυτό που δίνεις, το δίνεις με μόνιμο χαρακτήρα. Μία φορά. Μία φορά. Έχουμε κάνει και ασκούμε κριτική στην κυβέρνηση και υποβάλλουμε προτάσεις. Όπως για τους πληστηριασμούς. Μήπως πρέπει να το ξανασκεφτείτε να γυρίσετε στη Βουλή. Κύριε Κουτρά. Ανταψηφίζει ο Τσίπρας μόνος του. Γίνεται μια κουβέντα. Ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης. Κύριε Τζούλο, γίνεται μια κουβέντα για τους πληστηριασμούς. Ναι. Έχουμε εμπιστοσύνη στη Eurostat και στην Ελστάτ. Έχουμε. Έχουμε. Ξέρετε τι έχει πει. Τι να σας πω, ο κύριος Γεωργίου ακόμη ταλαιπωρείται. Ακούστε, ξέρετε τι έχει πει η Eurostat και η Ελστάτ. Ότι η ιδιοκατοίκηση στη χώρα μας μειώθηκε 3 μονάδες από το 2019 έως το 2022. Ενώ πριν χάθηκαν, αυξήθηκε. Ορίστε. Πριν. Εάν έχουμε εμπιστοσύνη στις αρχές, χάθηκαν 82.000 σπίτια την τριετία 2019-2021. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα τα ψηφίσετε αυτά. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα τα ψηφίσετε. Κύριε Κότρα, η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Ασκούμε κριτική, καταθέτουμε προτάσεις, αλλά την ώρα της ψηφοφορίας απέχουμε. Απέχετε. Είναι δικαίωμά μας δημοκρατικό. Δεν θέλουμε να νομιμοποιήσουμε αυτή την κυβέρνηση. Κύριε Κατρίνη, λοιπόν, κοιτάξτε, επειδή στην προεκλογική περίοδο θα ακουστούν πάρα πολλά και κυρίως σκανδαλολογία, τζατζαρίσματα, και επειδή από το Πασόκ θα ακούτε μόνο αλήθειες. Αλήθεια πρώτη. Η αύξηση των συντάξεων δεν είναι πολιτική απόφαση του κ. Μητσοτάκη, είναι εφαρμογή νόμου του ΣΥΡΙΖΑ που αυτή τη στιγμή υλοποιείται. Το λέω εγώ, δεν το πω εξωκόκαλη, το λέω εγώ. Για να λέμε τις αλήθειες. Δεν είναι απόφαση Μητσοτάκη, είναι υλοποίηση νόμου. Δεύτερον. Άκουσα τον κύριο Κότσερα πριν, τον οποίο εκτιμώ πάρα πολύ, γιατί είναι ένας νέος πολιτικός και δίνει μια άλλη διάσταση, να παρουσιάζει μια πολύ όμορφη εικόνα, να εξοραίζει την πραγματικότητα. Πάμε λοιπόν να δούμε τις αλήθειες. Νέα λήξη πρόθεσμα στην εφορία 7,2 δις το 2022. Νέα λήξη πρόθεσμα στον ΕΦΚΑ 5,6 δις το 2022. Εξοδικαστικός 3.000 ρυθμίσεις, προσέξτε. 4 εκατομμύρια χρωστού στην εφορία, 2.300.000 στον ΕΦΚΑ, 1 εκατομμύριο τα κόκκινα δάνεια. Προστασία πρώτης κατοικίας. Έχουμε και τον αρμόδιο υπουργό. Τη θεσμοθέτησε το ΠΑΣΟΚ το 10, την κατήργησε ο ΣΥΡΙΖΑ το 19, οριστικά η Νέα Δημοκρατία το 20. Σήμερα που μιλάμε, δεν υπάρχει προστασία πρώτης κατοικίας. Δεν υπάρχει προστασία πρώτης κατοικίας. Όσον αφορά, όπως είπε ο κύριος Κότσερας, την χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, εγώ τη Δευτέρα έκανα μια ερώτηση στον κύριο Σταϊκούρα. Όπου εμφανίζεται να υπάρχουν κρυφά χρέη, μεταθέσεις πληρωμών, να υπάρχουν καταπτώσεις εγγυήσεις που θα καταπέσουν κοντά στα 30 δισεκατομμύρια ευρώ, άρα μαγειρέματα αριθμών που δεν πιστοποιούν αυτό που ακούσαμε πριν από λίγο. Όλοι οι δείκτες οικονομικοί δείχνουν ότι η χώρα. Κατρίνη, ότι χρωστάει το κράτος 30 δισεκατομμύρια κρυφά και δεν τα ξέρουμε. Υπάρχουν κρατικές εγγυήσεις 29,8 δις, οι οποίες θα καταπέσουν. Έρχεται μνημόνιο, σου λέει. Ναι, προσέξτε. Εγώ βλέπω. Προσέξτε. Τα νούμερα όπως τα λέει η Ελστάτ και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τέλος Γενάρη. Άρα εδώ, κύριε Κούτρα, προσέξτε λίγο. Το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει. Να πω ένα παράδειγμα. Επειδή είπε πριν για τις 122 τη δόση ο κύριος Κότσερας. Τελευταία φορά που βγήκε η κυβέρνηση και πανηγύριζε για τη ρύθμιση των χρεών ήταν στην πανδημία, όπου μπήκε και ρύθμισε το 6%. Εμείς τι λέμε, συγκεκριμένα πράγματα. 120 δόσεις για χρέη στην εφορία και στο δημόσιο, χωρίς τόκο. Μάλλον ανακοίνωσε, κύριε Κατρίνη, να πάμε σε αυτό που ανακοίνωσε. Μα λέτε τι λέμε εμείς, τι θα κάναμε εμείς. Λέτε τι θα κάναμε εμείς. Ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Όχι, δεν είναι έτσι. Μα αφήστε, εγώ δεν διακόψα κανέναν. Τι είπα να πείτε, σας ρωτάω, τι είπα να πείτε. Η κυβέρνηση λέει. Έκανα μια ερώτηση, θα μου απαντήσετε. Να απαντήσω. Να απαντήσω. Δεν απαντάτε. Η κυβέρνηση λέει 72 δόσεις έντοκα. Το ΠΑΣΟΚ λέει 120 δόσεις, όχι έντοκα, με 30% κούρεμα. Και έρχεται τώρα και λέει η κυβέρνηση και ο κύριος Κούτας Πανών ότι το ΠΑΣΟΚ το λέει εκ του ασφαλούς. Μοιράζεται λεφτά. 120 δόσεις και 30% κούρεμα. Προσέξτε όμως. Ναι, αλλά ο εξοδικαστικός. 120 θέλουμε να γίνει, 580-460. Όχι, είπαμε ότι δόσεις, λέω εγώ, για τον κόσμο, να πληρώνει 5 ευρώ το μήνα. Μιλάμε επί των ανακοινώσεων τώρα. Ναι, γι' αυτό σας λέω. Εμείς λοιπόν προτείνουμε σε αυτό που λέει η κυβέρνηση, έχουμε προτείνει ήδη αντί για 72 δόσεις έντοκα, 120 δόσεις άτοκα με κούρεμα. Γιατί. Δεν σας άκουσε, πήγε σε 72, γιατί αυτό λέμε τώρα. Γιατί όμως το λέμε, έχει σημασία αυτό. Αφήστε μόνο αυτό να πω. Γιατί ο εξοδικαστικός της κυβέρνησης του κ. Κότσιρα
χαρακτήρα. Για το δημόσιο έχει κάνει κούρεμα 22% και 210 δόσεις. Άρα είναι πολύ κοντά η πρόταση. Κύριε Κότσιρα, θα υπάρχει πρόβλεψη για την πρώτη κατοικία. Να μας πείτε. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πολύ σύντομα. Βλέπω την εμφανή αμηχανία του ΣΥΡΙΖΑ και του Κινάλ Πασόκ να διαχειριστούν την παρούσα κατάσταση. Εντάξει, γιατί το λέω. Αφήστε τα πολιτικά τώρα. Όχι, δεν είναι πολιτικό, κύριε Κούτρα. Για την πρώτη κατοικία θα κάνετε κάτι ή όχι. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Ναι. Μας είχαν κατηγορήσει το 19 ότι ο Μητσοτάκης είναι ο νεοφιλελεύθερος, ο οποίος ήταν κόντρα στα λαϊκά στρώματα και βλέπουν τώρα ότι υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία στηρίζει τον πολίτη με τις δόσεις, με τον εξοδικαστικό μηχανισμό, με τις συντάξεις. Δεν μπορούν να το ανεκτούν. Εδώ λοιπόν το θέμα του ιδιωτικού χρέους, ξέρετε ότι έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια από την αρχή της διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Μα είναι σαφή η ερώτηση που κάνουμε. Είτε με το πρόγραμμα εξοδικαστικού. Υπάρχουν όλα αυτά. Για την πρώτη κατοικία θα γίνει κάτι. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός, όπως διευρύνθηκε και μετά τις σημερινές ανακοινώσεις, αντιλαμβάνεστε ότι όπως συμπεριλαμβάνεται στον εξοδικαστικό μηχανισμό, προβλέπεται η προστασία του από μέτρα εκτέλεση. Το ξέρετε αυτό για τον εξοδικαστικό. Γι' αυτό και άνοιξε η διαδικασία. Τώρα να έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και να λέει που άνοιξε. Προστατεύεται αυτή τη στιγμή η πρώτη κατοικία, στον εξοδικαστικό, ποιοι πάγονται. Τα μέτρα εκτέλεση που υπάρχουν έχουν συγκεκριμένη διαδικασία προφανώς. Το ξέρετε. Και γι' αυτό το λόγο γίνεται διεύρυνση για να προστατευτούν ακόμα περισσότερο. Πέντε δευτερόλεπτα. Πέντε μπορεί. Αλλά τώρα να απαντήσω στο ερώτημά σα. Τι ερώτημα απαντήσετε. Το ρώτησα 4 φορές και δεν μου απαντήσετε. Για την κατοικία. Τελειώσαμε. Για την κατοικία. Θέλω 5 δευτερόλεπτα. Δεν υπάρχει. Γεια σας. Όπερ Κόρσα. Εδώ.